Γεια μου, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Η αθωότητα των επιλογών. Έτσι. Και εγώ. Παρότι αποχαιρετούμε σε άσχημη μέρα, με άσχημο καιρό, έναν υπέροχο άνθρωπο. Το Θάνο. Μαζί με πολλούς μέσα στο 2019. Εντάξει. Δεν ήταν εύκολη χρονιά για κανένα. Και θα πάει να βρει τον Λαβρέντη. Θα πάει να βρει τον Δημήτρη Μητροπάνο. Έχω μία άποψη για τους αποχαιρετισμούς τόσο μεγάλων ανθρώπων. Είναι άλλο πράγμα να τους αποχαιρετάς και άλλο πράγμα να τους πενθείς. Τους πενθούν οι οικείοι τους. Οι υπόλοιποι, σωστό που είναι οι αυτό υπόλοιποι που λες. Μεγαλώνουμε μέσα στη στοργή έτσι. Αυτών που μας άφησαν. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Παίζουμε Ωρελιάνα. Αποχαιρετούμε το Θάνο ως φυσικό σώμα και πρόσωπο. Θυμάσαι μου όταν βγήκανε τα πολιτικά δεν είναι κάτι, τραγούδια όμως. Η Αθανασία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται, ούτε κερδίζεται έτσι. Η Αθανασία είναι υπόθεση των εναπομεινάντων, αυτών που μένουν συμφωνώ, πίσω. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά εδώ έχουμε μόνο τη φυσική. Εμείς βαστάμε δηλαδή αυτό. Τραγουδιέται ο Θάνος. Κοίταξε να δεις. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αγοράσει σε εποχές πολύ παράξενες το Σταυρό του Νότου. Είναι χαραγμένος λοιπόν πέρα από το βινίλιο, είναι στις ζωές των ανθρώπων. Τον ακούνε νέα παιδιά, τον ακούνε. Λέω τώρα τυχαία ένα. Έχει γράψει αριστουργήματα, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Κατάλαβε. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο σήμερα πενθούν άνθρωποι που τον βρίζαν το καλοκαίρι. Σε εκλογές. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Για την καντάτα της Μακρόνισσου και για την επιστροφή του στο Κουκουέ. Να πούμε ότι στήριξε το ΚΚΕ. Είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι. Οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον ξέρουν, οι άνθρωποι που τον ζήσανε, τον αποχαιρετούν με τη σεμνότητα που ταιριάζει στους μεγάλους. Και αυτό όμως δεν είναι μεγαλείο. Στους μεγάλους. Αυτά τα φτώχεια είναι η χώρα. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν αντέχει ίχνος ποίησης. Ίχνος ποίησης δεν αντέχει. Τη φτύνει την ποίηση. Την έχει πέρει τσιτάτα και τη βάζει για να κολλήσει κάπου σε κάτι πολιτικό. Ο Θάνος έπεσε μαχόμενος για να μην είναι η χώρα μια πέραντη βάση. Εντάξει, τον καιρό που ξεψύχαγε ο Θάνος, ερχόταν στο Βουλή το νομοσχέδιο για το να δώσουμε και την τελευταία βάση και τη δικιά μας και του αλουνού και του διπλανού και του παραδίπλα που έχουμε. Δύο κουβέντες για τον Θάνο και να πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Δεν πεθαίνει ο Θάνος. Πώς να σου το πω. Εγώ αυτό έγραψα και επιμένω. Δηλαδή, δεν υπάρχει νυχτοδία που θα τον πάρει. Είναι εδώ. Τελείωσε. Χαίρομαι που το συμμερίζεται κάποιο αυτό, να μην τον κάνουμε υποσημείωση στη ζωή του καθενό. Κατάλαβε. Δηλαδή ξαφνικά υπάρχει μια έκκληξη. Έκκληση. Ο καθένα θυμάται κάτι. Όχι, ευτυχώς δεν το κάνει κανένα. Δηλαδή οι άνθρωποι τον αγαπάνε. Τι του συζητάμε, το θα πενθήσει η φαμίλια του, οι άνθρωποι του, οι φίλοι του, τα παιδιά του, η οικογένειά του. Οι υπόλοιποι εν δόξη και τιμή. Πώς να σα το πω δηλαδή. Εν χορδές και οργάνης τον αποχαιρετούμε. Πώς το λένε. Είναι πολύ μεγάλο για να κλάψουμε. Πέθανε δε. Όπως έζησε. Μαχόμενος. Επομένως. Μέχρι τελευταία στιγμή. Ξέρεις τι είναι να σου κληρώσει ζωή, θάνατο. Και να τον παλέψει για δύο χρόνια. Εν δόξη και τιμή. Και να τον έχεις βάλει απέναντι. Να σου κληρώσει και να το έχεις παλέψει. Στα σοβαρά μιλάμε. Τώρα το λέω μεγάλη και τριχιάζω λόγω. Κύριε Καρακούνη. Και δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική του διάσταση, γιατί περισσότερο έτσι έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια. Εγώ λίγο τη νεότερη γενιά, αλλά όλοι έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική του διάσταση. Είναι αυτό που είπε η Κιλιάνα, είναι και η πολιτική του, η κοινωνική του διάσταση. Είναι το κουλτούρα, τι αποτύπωμά τη στην κοινωνία. Είναι σημαντικό το τι αφήνουμε πίσω. Και ο Θάνος, ο μικρός, άφησε κάτι μεγάλο. Θέλουμε να θυμηθούμε. Είχαμε. Κάναμε την εκπομπή, τότε είμαστε και απέναντι εκείνη την εποχή, μου φαίνεται. Εσύ ήσουν στο Μέγκα. Με από τις ωραιότερες στιγμές που έχω ζήσει, με τον λεγόμενο ανταγωνισμό. Όταν έκανα πάσα από την εκπομπή μου και έλεγα: δείτε την εκπομπή της Κανέλη. Το θυμάσαι? Ναι, αλλά εντάξει. Άλλες εποχές. Ναι, ναι. Άλλες εποχές, εντελώς διαφορετικές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αλλάζουν οι εποχές, το πρόβλημα είναι ότι αλωτριώνονται οι άνθρωποι. Όταν δεν αλωτριώνονται οι άνθρωποι, δεν πειράζει παλά. Σήμερα θα συμφωνήσω σε πολλά μαζί. Καινούργιες γενιές που θα έρθουν. Οφείλουν και θα είναι εκ των πραγμάτων καλύτερες από εμάς. Καλύτερες από εμάς. Είχαμε από τη μία πλευρά λοιπόν η άρεμη κοινωνία με τα προβλήματά της και από την άλλη τα μεγάλα εθνικά θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλω την άποψή σου. Κύριε, τα εθνικά θέματα είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Ότι είναι σε κρίσιμη καμπή, είναι σε κρίσιμη καμπή. Ερήμην της Ελλάδας και μαζί με την Ελλάδα. Ερήμην του κόσμου και μαζί με τον κόσμο. Κακά τα ψέματα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Είναι δύσκολη περίοδος. Και δεν είναι για να την περνάει κανένας. Ούτε αυρόχυσποσή, ούτε να συνωμοσιολογεί, ούτε πρόχειρα να τα ανακατεύει και να τα βάζει κάτω που το έχουμε και γιορτές τώρα, άστα να πάνε λίγο παρακάτω και να δούμε και ποιος θα πετύχει και ποιος θα κερδίσει και τι θα κάνει. Τη Μεσόγειο δεν μπορείς να τη δέσεις με σκηνή, λέει το τραγούδι. Τώρα, με τι μπορείς να τη δέσεις. Μπορείς να τη δέσεις. Δεν χρειάζονται. 2-3 τρελοί, 5 επιπόλαιοι,
μπόλικοι υπεριαλιστές και στην κάνανε μπάχαλο. Μια ζωή δεν θα είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει μπάχαλο στη Μεσόγειος. Και το πρόβλημα είναι ότι μέτωπο στη θάλασσα έχουμε όλοι. Νησιά έχουμε εμείς πάρα πολλά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε, στα αλήθεια πρέπει να είναι ψύχρεμος, αλλά και ταυτόχρονα να φαίνεται όπως είναι, μοναχικός. Σε κάθε περίπτωση, πώς θα γίνει να μην πληρώσει ο λαός το μάρμαρο. Δεν έχω άλλο τρόπο να σου το πω. Δεν πρέπει να πληρώσει ο λαός πάλι το μάρμαρο. Ο Συριακός λαός πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή στη Συρία. Ο Λιβικός λαός το πληρώνει. Το τι έχουμε ακούσει. Από την εποχή του Καντάφη για το Ιράκ και το ένα και το άλλο, η Λιβύη είναι κομματιασμένη. Το Σουδάν είναι κομματιασμένο. Το Ιράκ είναι κομματιασμένο. Η Συρία είναι ρημαγμένη. Η Ιουγκοσλαβία έγινε κομματάκια. Άκουσες εσύ ποτέ ότι έγινε, ξέρω εγώ τώρα, η τάδε πετρελαϊκή εταιρεία κομματάκια, ότι σπάστηκε σε 5 κομμάτια και καταστράφηκε η τάδε μεγάλη εταιρεία από τις 5 που υπάρχουν στον κόσμο τα πετρέλαια? Έλεος. Ενεργειακό είναι το πρόβλημα, οικονομικό είναι το πρόβλημα, γεωστρατηγικό είναι. Οι ενεργειακές δίωδοι είναι το ζητούμενο. Είναι πού παίζεις τα χαρτιά σου και σε ποια τσόχα. Τώρα, εμείς παίζουμε στην τσόχα του ΝΑΤΟ τα χαρτιά μας και στην τσόχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση? Ο τρόπος με τον οποίο, με τον οποίο στέκεσαι απέναντι στα πολιτικά πράγματα είναι και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός αποφάσισε να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζοντας τα κόμματα που ψήφισε και αυτούς που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι είναι και υποχρεωμένος να δέχεται. Μα συμμετείχε και το ΚΚΕ όμως στις ευρωεκλογές. Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ώρα προσφυγικό. Πριν από λίγο καιρό θα μας σηκωνόταν τρίχα κάγκελο όταν έλεγε ο άλλος ότι θα χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες ως όπλο. Τώρα το λέει ο Μάκε καθαρά. Θα σας στείλω μερικά από τα εκατομμύρια που έχω. Θα σας τα στείλω. Και έχεις μία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πάει η Μέρκελ εκεί. Και έχεις ταυτόχρονα. Ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη, η Γερμανία, η Γερμανία, η Μέρκελ, η Γερμανία. Κολοσιαία στρατιωτικά συμβόλαια έχει με την Τουρκία. Κολοσιαία. Τη πουλάει τον άμπακο, το μαχαίρι με το οποίο θα σε σφάξει. Η τελευταία συμφωνία ήταν τώρα. Παρέκαμψε ακόμα και το κοινοβούλιο η Μέρκελ. Η Γερμανία το παρέκαμψε. Τους δίνει τα πάντα από πυρομαχικά μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Τους εξοπλίζουνε. Εξοπλίζεις κανέναν για να τα κάθεται να τα κοιτάει, τι να κάθεται να στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα γερμανικά όπλα η Τουρκία? Μπήκε σε ξένη χώρα μέσα με τον ίδιο τρόπο που εισέβαλε στην Κύπρο, μπήκε και εισέβαλε στη Συρία. Και δεν άνοιξε μύτη. Και εμείς παίρνουμε θέσεις για τον Πούτιν και για τους Ρώσους, αν είναι καλός ή είναι κακός, τότε που κατέριψε το ρώσικο αεροπλάνο. Ξοδεύουμε για τους εξοπλισμούς από το αίμα που δεν έχουμε και την τελευταία μας σταγόνα. Επομένως, για να δούμε πού πατάμε. Πατάμε σε κανένα έδαφος το οποίο είναι σταθερό και συμμαχικό και βοηθητικό. Έσβησε τα νησιά στο χάρτη με τη μία. Όποτε βγήκε η Τουρκία να διεκδικήσει από την εποχή του αποκλεισμού των Δαρδανελίων και της μεγάλης νύχης λόγω ναυτικού, πηγαίνετε να δείτε, τα παιδιά είναι τσακισμένα αυτή τη στιγμή. Όταν λέω τσακισμένα, όχι ως ηθικό, με τίποτα, αλλά είναι τσακισμένα από τον κόπο. Πηγαίνετε, μιλήστε με τους αεροπόρους που βγαίνουν κάθε μέρα. Μιλήστε με τα παιδιά στο ναυτικό. Μιλήστε δηλαδή με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα παιδιά που υπηρετούν, με τα παιδιά τους αξιωματικούς, τους ναύτες, τους στρατιώτες. Για να δεις ποιος πληρώνει αυτή τη στιγμή αυτό το μάρμαρο αυτής της έντασης. Θέλω να πάω και στον κύριο. Επομένως, θέλει αλλαγή πολιτικής. Θέλει αλλαγή πολιτικής. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει και παίζουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζανε οι Αμερικάνοι με τις τράπουλες. Όταν βγάζετε τις τράπουλες και λέγανε ο αδερφός του Χουσεΐν είναι άσος μπαστούνι. Ο αδερφός του Τάτο, θυμάσαι με την τράπουλα που κυκλοφορούσε. Και κάτι πλήθη πανηγύριζαν εδώ πέρα για τον γκρέμισμα των αγαλμάτων και χιλιάδιο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πεθάναμε στο φτηνό πετρέλαιο το τέτοιο, το Ιρακινό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, επιστρατεύουμε, έχουμε μείνει στο σκοτάδι. Αφήσαμε την εξωτερική πολιτική να είναι σε ένα επίπεδο. Τάχα μου δείχνει που δεν είναι για τον πολύ απλό. Θέλω να πάω και στον κύριο Παπαξόπουλο. Και την αφήσαμε στις ΜΚΙΟ. Να μην το πω και έτσι τώρα. Και τις ΜΚΙΟ τις πληρώνουμε τώρα. Κύριε Παπαξόπουλο, διπλωματικά είναι. Έχετε λάθος έκφραση. Διπλωματικά είναι. Απομονωμένη δεν είναι. Διπλωματικά είναι. Απομονωμένη δεν είναι. Πάντως δεν βγήκαν όλες οι δυνάμεις να πούνε να μιλήσουν υπέρ της Τουρκίας και να υπερθεματίσουν. Το ότι βγήκαν κάποιες δηλώσεις κριτικής της τουρκικής στάσης δεν την απομονώνει. Συγγνώμη που σας το λέω, δηλαδή επιτρέψτε μου για να μην. Όχι, να βοηθήσω θέλω. Πιστέψτε μου. Αυτή τη στιγμή να βοηθήσω το διάλογο. Δεν απομονώνεται μία χώρα επειδή κάποιος κάνει μία δήλωση.
μία χώρα απομονώνεται με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν, βλέπει τους ηγέτες, συνεννοείται με τους ηγέτες, κλείνει συμφωνίες. Και με την Ελλάδα συνεννοείται. Λοιπόν, ποια απομόνωση? Είναι εντός του ΝΑΤΟ. Εντός... Λέγανε, λέει, με όλους δεν θα μιλήσει. Όχι, ο Ερντογάν μιλά. Προφανώς. Επομένως, τι να απομονώνεται, ποιος τον απομόνωσε τον Ερντογάν? Του είπε κανένας ματαιώνω το ταξίδι, δεν θα σε δω. Δεν θα έλεγε σαν επιθύμητο. Υπήρξαν μέτρα, υπήρξαν εμπάργκο, υπήρξε, εντάξει, υπήρξε κάτι. Θέμα, μα τι είναι αυτό που λέμε, το απομονωμένο. Αυτό είναι ένα άλλο μην θέμα. Μην φτιάχνουμε. Ξέρετε κάτι, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Θα πέσει ο Άσαντ και δεν έπεσε. Θα γίνει παράδεισο η Λιβύη και δεν έγινε. Δεν διαστρεβλώνουμε όμως την πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν τη διαστρεβλώνουμε. Πού είναι η απομόνωση η διπλωματική? Δεν είναι υπέρ τη Τουρκία οι δηλώσεις που έχουν γίνει. Μα τώρα σοβαρολογείτε, όταν γίνεται τον Οκτώβριο που λέει ο κύριος Παπαδημητρόπουλος να πάει οπωσδήποτε κάποιος στο Βερολίνο, όταν στο Βερολίνο στη σύσκεψη εκπροσωπείται συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες υπερδυνάμεις. Το να θες να πας και εσύ από δίπλα σαν τον Κολαούζο, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζοντας τον ΟΗΕ όπως ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας μέσα στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Είναι μια εκτίμησή σας, εγώ την ακούω, όλος ο κόσμος την ακούει. Μα στη Χάγη πώς θα πάνε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι? Θα το δούμε, θα το δούμε μέχρι. Η Τουρκία αποδυναμώνεται τουλάχιστον διπλωματικά. Είναι κακό αν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε ότι, ας πούμε, το Κυπριακό δεν λύθηκε. Το Κυπριακό δεν λύθηκε. Τα στρατεύματα κατοχής παραμένουν εκεί. Θα λυνόταν επειδή θα μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το πρωτόκολλο της Βέρνης γιατί θα βοηθούσε για να λυθεί το Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έσωνε την Τουρκία. Θα έσωνε την Κύπρο. Η Τουρκία είναι στην Κύπρο. Τα στρατεύματα είναι στην Κύπρο. Στο Λευκόνικο έγινε στρατιωτική βάση. Ετοιμάζεται να κάνει, να χρησιμοποιήσει και να κάνει στρατιωτική βάση. Και έτησε αμοχώς του το αεροδρόμιο. Θέλω να μου πείτε σε τι σε καλό σας βγήκε. Σε αυτό που λέτε μπορεί να κάνουμε πολλή συζήτηση και πιθανότητα να βρούμε και κοινά παιδεία. Σε τι η δική σας πρόταση ποια είναι? Ορίστε. Σε αυτή τη στιγμή έτσι όπως βρίσκεται η χώρα. Η δική σας πρόταση δεν την ακούω, δεν το λέω προσωπικά, αλλά και συνολικά. Εμείς ακολουθούμε τον δρόμο που ακολουθούμε. Με τις συμμαχίες που έχουμε, στη γεωπολιτική κατάσταση που βρισκόμαστε και στη δυναμική που έχει κάθε χώρα. Εσείς τι προτείνετε, σε ότι σε αυτή φάση, την κρίσιμη περίοδο έπρεπε φάση, η χώρα να είναι εκτός όλων αυτών των συμμαχικών καταστάσεων? Έτσι όπως έχουν να είναι μοναχική. Όχι, μπορούσε να κάνει κάτι για παράδειγμα. Να μην δίνει τα πάντα χωρίς να διαπραγματεύεται τίποτα. Και να μην σύρεται σε τραπέζι διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνω λοιπόν. Θέση. Δηλαδή, έχει μία σούδα και έχουν ένα Ιντζερλίκ. Και στη θέση τη σούδα, εσύ του δίνει τα παπούτσια, τις κάτσες, τα κορδόνια, το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη, τον Άραξο, τις ελληνικές βάσεις. Να μπαίνουν, να βγαίνουν, να κάνουν τα πάντα. Οι άλλοι έχουν το Ιντζερλίκ. Διαπραγματεύτηκαν, πήραν και λεφτά. Ψήγματα συμφωνίας ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχικοί. Πρέπει να κάνουμε μια. Πρέπει να κάνουμε. Κυρία Κανέλη, το 1,5 λεπτό που σας ανήκει. Ευχές. Στους ανθρώπους που είναι στα νησιά και βολοδέρνουν. Στους ναυτικούς που είναι στις θάλασσες και σκυλοπνίγονται. Στους οδηγούς των τρόλεϊ και των λεωφορείων και των τρένων. Στους πιλότους και στους αεροσυνοδούς που πετάνε αυτές τις μέρες για να πάνε κόσμο κάπου να περάσει καλά. Στους οδηγούς του ΚΤΕΛ. Στον εργαζόμενο κόσμο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο οποίος από το υστέρημά του θα του μείνουν 2 ώρες, ένα βράδυ μέσα στις γιορτές, να δει τη φαμίλια του. Στους αρρώστους που δεν έχουν κάποιον να πάει εκεί, μακριά από επιδοτούμενες αλληλεγγύες, γιατί είναι κάτι που τους χαίρομαι, την επιδοτούμενη αλληλεγγύη. Ειλικρινά το λέω, και την επικαιροποιημένη φιλανθρωπία. Είναι 2 πράγματα τα οποία με εξεγείρουν, με κάνουν και επαναστατώ. Κουράγιο στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που πρέπει να αντέξουν να χτυπήσουν την πόρτα γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πούνε μια καλημέρα στον διπλανό τους. Και κυρίως αγώνα στο δρόμο, στα συνδικάτα, στα εργοστάσια, στα σπίτια, στις παρέες, υπέρ των άλλων και όχι υπέρ τη πάρτη μας. Μόλις το ξεπεράσουμε αυτό, τότε έχει νόημα να κάνεις το σταυρό σου και να μην σταυρώσεις τον πλανό σου.